Καταρχάς, η δήλωση επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι κάποιοι άνθρωποι επένδυσαν στο να μην λειτουργήσει το φαλάκρο. Πάμε λίγο να δούμε πρώτα τη μεγάλη εικόνα και θα απαντήσουμε ένα-ένα στα ερωτήματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι το χιονοδρομικό λειτουργεί. Λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην περιορίζεται η επισκεψιμότητά του και να μην μπαίνει φρένο στην ανάπτυξή του, μια ανάπτυξη η οποία δεν είναι ζήτημα αυτής της σεζόν, είναι ζήτημα κάθε σεζόν. Έτσι, κάθε σεζόν θα θέλουμε το χιονοδρομικό να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φέτος, για πρώτη φορά, ξεπεράστηκε μία σειρά από ζητήματα νομιμότητας, τα οποία είχαν να κάνουν με τη λειτουργία του φαλακρού. Ζητήματα τα οποία ξεκίνησαν πρώτα απ' όλα με την παραχώρηση των εκτάσεων στην περιφέρεια, το οποίο ήταν το πρώτο βήμα, και το δεύτερο βήμα στην αδειοδότηση των πιστών που λειτουργήσαν, των χώρων των οποίων υπάρχουν εκεί, την νομιμοποίηση των χώρων αυτών, γιατί ξέρετε ότι και πολεοδομικά αυτά θα πρέπει να είναι τακτοποιημένα, και φυσικά τηρήθηκε κατά γράμμα η διαδικασία η οποία είχε να κάνει με τον ανάδοχο, δηλαδή με τη μισθώτρια εταιρεία, η οποία θα ανέβαινε πάνω για να δουλέψει στο χιονοδρομικό. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτεί μία σειρά από πράγματα. Όλα αυτά τα πράγματα έγιναν και έτσι και από την πρώτη στιγμή το χιονοδρομικό είχε γιατρό. Αυτή τη στιγμή έχει ασθενοφόρο και είναι το μοναδικό χιονοδρομικό κέντρο στη χώρα που έχει ασθενοφόρο πάνω, έτσι ώστε να μπορεί να διακομίσει ομιγέννητο κάποιο ατυχές περιστατικό. Έχει απεινιδωτή και φυσικά έχει και σήμα λειτουργίας. Σήμερα που έγινε η δήλωση αυτή έχουμε 1 Φεβρουάριο, καλό μήνα παρεμπιπτόντως. Σήμερα λοιπόν το χιονοδρομικό έχει και σήμα λειτουργίας, έχει και όλες τις αδειοδοτήσεις του και τηρήθηκαν όλα κατά γράμμα, περνώντας από την Οικονομική Επιτροπή, στην οποία η Οικονομική Επιτροπή συμμετέχει και η παράταξη του κυρίου Πατακάκη, που έκανε τη δήλωση. Αναρωτιέμαι λοιπόν, γιατί τι εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή η συνέχεια αυτής της εσωστρέφειας, η οποία αντί να διαφημίζει το βουνό, δυσφημεί το βουνό και έρχεται να μας πει ή τουλάχιστον να δημιουργήσει ερωτηματικά και αμφιβολίες στον κόσμο που είναι να ανέβει πάνω για το αν θα είναι ασφαλής και αν όλα τα πράγματα τηρούνται ως έχει. Επειδή γνωρίζω από πρώτο χέρι τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν, είχα την κριτική ικανότητα λόγω και της δουλειάς μου να διαβάσω τα κείμενα της διακήρυξης, της σύμβασης και των όρων της δημοπράτησης αυτού του χιονοδρομικού, μπορώ να σας πω ότι δεν υπήρξε τίποτα το οποίο να έγινε παράνομα, δεν υπήρξε τίποτα το οποίο να κινήθηκε σε θολά νερά. Επομένως, αν εξαιρέσουμε αυτά τα όποια μικροκομματικά ωφέλη, γιατί σίγουρα κάποιοι ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι το βουνό άνοιξε ξανά, δεν μπορώ να κατανοήσω το λόγο αυτής της συζήτησης. Σας είπα και προηγουμένως, και μάλιστα μιλώντας για κάτι άλλο, ότι η δημόσια διοίκηση προφανώς και ασκείται με κανόνες. Και τους κανόνες αυτούς του στήρισε η διοίκηση της περιφέρειας και όσον αφορά στο χιονοδρομικό από την πρώτη στιγμή. Και καμία από τις διαδικασίες που έγιναν, γιατί έγιναν διαδικασίες στο συλλογικό όργανο που λέγεται Οικονομική Επιτροπή και στο οποίο συμμετέχει και η παράταξη του κυρίου Πατακάκη. Εκεί, μέσα σε αυτή την Οικονομική Επιτροπή, δεν έγινε καμία απολύτως διαδικασία η οποία ήταν μη σύνομη. Γιατί αν ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν νόμιμο, να το πω έτσι, πολύ απλά δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και από τον έλεγχο που όπως γνωρίζετε υφίστανται οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. Επομένως, παρανομία ουδόλως υπήρχε. Αλλά εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Να πω ότι έστω ότι κάτι, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κύριος Πατακάκης, δεν είχε γίνει στην ώρα του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αμφισβητεί ο ίδιος ή η παράταξή του ότι όλα είναι σύνομα στο φαλακρό? Αμφισβητεί κάποιος ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών που είναι το ζητούμενο για κάθε χιονοδρομικό κέντρο? Αν το αμφισβητούν, να βγουν και να μας το πούν. Εγώ θέλω να διαβεβαιώσω τους τηλεθεατές σας
Και προσπαθώντας να μιλήσω θετικά, δεν θα κάνω αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, θα μιλήσω θετικά λέγοντας ότι το Φαλακρό, παρά τις δυσκολίες που υπήρχαν, και υπήρχαν πολλές δυσκολίες, φέτος κατόρθωσε να λειτουργήσει. Τα δείγματα γραφής που έχει δείξει έως τώρα η λειτουργία του είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Τα Σαββατοκύριακα τα δύο τελευταία που είχαμε και περισσότερο χιόνι, γέμισε κόσμο, γεγονός το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Να πω ότι η μισθότρια εταιρεία κάνει μια πολύ σοβαρή δουλειά επάνω και αυτή τη δουλειά θα πρέπει να την αναγνωρίσουμε και να τους απονείμουμε τα εύσημα. Να πω ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες της περιφέρειας πραγματικά εργάστηκαν πολύ σκληρά για να μπορέσουν να διεκπεραιωθούν όλες οι διαδικασίες. Και να πω ότι το θετικό που μένει από αυτή τη ιστορία είναι ότι για τη σεζόν 2022-2023 το χιονοδρομικό μας ξαναγεμίζει με κόσμο.